Κύριε Γλαμάνη, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ και με τέτοια διαφορά και γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν κατάφερε να πείσει? Καταρχήν η Νέα Δημοκρατία όσες φορές κατεβαίνει σε εκλογές και κατεβαίνει πάντα ως παράταξη με διάφορα ονόματα τα τελευταία 40 χρόνια ως Νέα Δημοκρατία στόχο έχει να κόβει πρώτη το νήμα. Ως προς αυτό λοιπόν το στόχο δεν τον πετύχαμε. Δεύτερον τώρα, υπενθυμίζω ότι μετά το δημοψήφισμα, όταν ανέλαβε ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, μηδενός εξελουμένου του κυρίου απέναντί μου και του κυρίου δίπλα που σχολίαζε ιστορία, την είχατε 15% και προβλέπατε τύχη Πασόκ. Και άλλοι τιμές που δεν θέλω να τους χαλώσω το κέφι σήμερα. Κατά τις δημοσκοπήσεις. Ναι, αλλά τις επικαλούσασταν όλοι. Όλοι. Κατά τις δημοσκοπήσεις, αλλά εκείνο το 2015 το επικαλούσασταν όλοι, ή σχεδόν όλοι, να μην λέω όλοι. Πριν όμως, σχεδόν κύριε Καπραμάνη, πριν όμως ο Τσίπρας υπογράψει το μνημόνιο και κάνει τη μεγάλη κολοτούμπα. Συμφωνούμε απολύτως. Ήταν διαφορετικό το πολιτικό κλίμα. Συμφωνούμε. Μία εβδομάδα πριν ήταν έτσι. Ούτε δεν είναι μία το ίδιο εβδομάδα. Πράγμα. Έτσι. Έγινε λοιπόν, μεγάλα γεγονότα μετά. Αυτό λοιπόν όχι μόνο δεν επετέφθη, αλλά η Νέα Δημοκρατία εκρατήθηκε όρθια γιατί είναι το DNA της παράταξης. Δική μου άποψη, γιατί έχοντας την ευθύνη του λεκανοπεδίου, στο οποίο παρεπιπτόντως η Νέα Δημοκρατία σε όλες τις περιφέρειες του λεκανοπεδίου είχε αύξηση, σε όλες ανεξαρτήτως, και ίσως και γι' αυτό και ήταν και κρατήθηκε. Γιατί ένας με βρίζει εδώ γιατί λέει δεν οφείλεται στην αύξηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά στο γεγονός ότι δεν κατέβηκε ο Καρατζαφέρης. Και δεν το λες, λέει Παπαδάκη, ότι το ποσοστό του Καρατζαφέρη λέει πήγε στη Νέα Δημοκρατία. Καλά, εντάξει. Μπορεί λέω, ότι με βρίσκει και με το λέει. Έτσι, και να το πρέπει να πω. Ναι. Κατά την άποψή μου, κύριε Παπαδάκη, οι 6-7 μήνες εδώ θα συμπέσει η γνώμη μου με τον Γιάννη του Μπαλάφα. Ήταν λίγος χρόνος για να εκτονωθεί ή συσσωρεθεί σε οργή των 5 προηγουμένων ετών. Δικαίως ή αδίκως. Δεν είναι τώρα ώρα να κάνουμε αυτή την κριτική. Και ταυτόχρονα, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, επίσης ήταν λίγος χρόνος για να παραδεχθούν μαζικά οι Έλληνες ότι ενδεχομένως να έκαναν λάθος. Έτσι, ότι έκαναν λάθος. Από εκεί και πέρα όμως, εμείς θα ασκήσουμε το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Στη δημοκρατία για να πάει μπροστά, εύχομαι καταρχήν επιτυχία και μακροημέρευση στον φίλο μου τον Γιάννη τον Μπαλάφα, άρα κατ' επέκταση στο κόμμα του και στην κυβέρνηση. Το μακροημέρευση θα το δείξει η ζωή πόση θα είναι. Εμείς θα ασκήσουμε την αντιπολίτευση σε δύο σκέλη, ξεκάθαρα πράγματα, το λέω από σήμερα το πρωί εγώ. Εκεί που είχαμε πει και προεκλογικά ότι το μνημόνιο έχει πράγματα τα οποία μας αντιπροσωπεύουν και αναφέρομαι κυρίως στις μεταρρυθμίσεις, εμείς θα τις ψηφίσουμε όταν έρθουν. Εσείς? Εμείς, ή εμείς. Σαν Νέα Δημοκρατία. Τις μεταρρυθμίσεις. Μισό λεπτό, κύριε Κακλαμάνη μου. Μόνο και στο σεβασμό και την ευθύνη. Εδώ αναφέρεστε και στο φορολογικό. Εδώ χθες βγήκε ο κύριος Βορύδης. Εδώ χθες βγήκε ο κύριος Βορύδης και μίλησε για λάθος στρατηγική που ακολουθήθηκε από το κόμμα σας κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου. Λοιπόν, ακούστε τι σας λέω, Κακλαμάνης, και θα με θυμηθείτε. Εγώ τον Κακλαμάνη τον ακούω και είναι φίλος του χρόνια. Και δεν τον αμφισβητώ. Αλλά σας λέω ότι είπε ο κύριος Βορύδης σε τρία κανάλια. Καλά έκανε και το είπε. Άρχισε τα όργανα όμως. Καλά, ποια όργανα τώρα. Ποια όργανα τώρα, λοιπόν. Ήταν λάθος η στροφή στο μεσαίο χώρο, γιατί αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Καθόλου. Και δεν είχε, αν είχε γίνει εγκαίρος και με πιο έντονο τρόπο, θα ήταν και καλύτερο. Λυγείτε για να αγγίξουμε ένα άλλο θέμα. Τώρα λοιπόν, πρέπει να περάσουμε μισό λεπτό. Όχι, ένα λεπτό να τελειώσω. Σε ό,τι αφορά όμως τα δημοσιονομικά, εκεί σε καμία περίπτωση. Δεν κάνατε πουθενά λάθος. Πώς δεν κάναμε, είπε κανείς ποτέ. Στην προεκλογική περίοδο. Λένε κάποιοι ότι βάλατε στο κάντρο πάντα όταν αναφερόσαστε στο αποτέλεσμα των εκλογών το Τσίπρα. Άρα λέγατε ότι ο Τσίπρας είναι απαραίτητος. Και όταν το λέει το κόμμα το οποίο διεκδικεί την πρώτη θέση και την εξουσία, ότι ο Τσίπρας είναι απαραίτητος. Αυτά, κύριε Παπαδάκη, γίνονται με νυφαλιότητα οι κριτικοί και ψάχνεις να βρεις που έκανες λάθος. Σίγουρα. Ένα το κρατούμε. Μετά, εγώ θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, γιατί θεωρώ ότι είσαστε και έξυπνος άνθρωπος. Αυτή η αιμονή σας γιατί ο Τσίπρας έκανε εκλογές και να τα ίδια αποτελέσματα έχουμε, δεν είναι κουταμάρα κατά την άποψή μου. Να σας πω για ποιο λόγο. Όταν εσείς κάνατε ένα λάθος. Όταν ψηφίστηκε η συμφωνία, βγήκατε όλοι μαζί, Νέα Δημοκρατία, Ποτάμι και Πασόκ, και του είπατε του Τσίπρα: μην νομίζεις ότι μας έχεις δεδομένους. Θα σε χορέψουμε με λίγα λόγια στο ταψί. Ένα το κρατούμενο. Του φύγανε και καμιά τριανταριά από τη Λαϊκή Ενότητα. Οπότε λέει εκείνος: θα έχω αυτούς που θα με έχουν. Θα με έρμεο των διαθέσεων αυτό του, θα που ψηφίσουν, λέτε, θα ψηφίσουν. Έχει καταρριφθεί, διότι απεκάλυψε ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας ότι από τις 12 Ιουλίου είχε πάρει απόφαση ότι θα κάνει εκλογές.
Επομένως δεν περίμενε να το πούμε εμείς αυτό για γνωρίζοντας να γνωρίζοντας το εσωκομματικό πρόβλημά του. Όχι, το είπε καθαρά. Γνωρίζοντας ότι 30-35 μπορεί και με τους 53 να έχει πρόβλημα με μεθαύριο. Ναι. Λοιπόν, εγώ δεν μην κάνω πρόβλημα. Μην ξεχνάμε ότι 10 από αυτούς που οι οποίοι εξελέγησαν δεν είχαν ψηφίσει. Εδώ ισχύει η αρχή Αβέροφ, νομίζω, και είναι δύσκολο πια. Το Μαντρί. Να ρωτήσω κάτι εγώ. Ναι. Άρα ξεκαθαρίζω πού θα είμαστε ανεξαρτήτως τι θα κάνουν οι 155, εμείς θα ψηφίσουμε. Και ξεκαθαρίζω που δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση. Θέμα ηγεσίας, να μπαίνει. Όχι, κανένα θέμα ηγεσίας. Έχουμε προαποφασίσει για αυτά, σας υπενθυμίζω. Είπαμε ότι μετά τις εκλογές, όποιο και να ήταν το αποτέλεσμα. Θα κάνετε συνέδριο. Ακριβώς. Και θα οδηγεί και θα πάμε εδώ. Ξεκαθαρισμένα. Εκεί, κατά τη γνώμη σας, ο κύριος Μπαμπαράκης να είναι υποψήφιος. Κατά την προσωπική μου άποψη, αν το επιθυμεί, δικαιούται στο 100% να είναι. Έκανε έναν εξαιρετικό προεκλογικό αγώνα και συνέβαλε πολύ το 15 να γίνει 28. Εάν το επιθυμεί, ναι. Και εγώ κράτησα και αυτό που είπε ο κύριος Κακλαμάνης, να γίνει στροφή, έπρεπε να γίνει νωρίτερα στροφή στο μεσαίο φόρο. Είναι νομίζω μια σημαντική δήλωση. Νωρίτερα εννοώ και όταν ήμασταν κυβέρνηση. Δεν εννοώ νωρίτερα. Μα εγώ σας τα έλεγα αυτά εδώ. Είναι κάποια πρόσωπα όμως. Να πούμε σαν να τα άκουσες πρώτη φορά από μένα. Όχι. Όχι, αλλά για να βγάλω και καμιά είδηση. Τι είδηση? Όταν όμως κάποια πρόσωπα συγκεκριμένα εκφράζουν μια άλλη άποψη από αυτά που λέτε. Εντάξει. Θα έπρεπε να είχαν. Δεν χάλασε. Όχι, άλλο λέω. Όταν είμαστε κυβέρνηση, λέει. Και έπρεπε να είχαμε κάνει στροφή στο μεσαίο χώρο. Το ξέρει τι λέει. Είπε ο Νικήτας Κακλαμάνης. Τη στροφή θα έπρεπε να την είχαμε κάνει. Ο κεντρός χώρος, ό,τι μέσα έχει τη λέξη λαός και λαϊκός. Όταν είμαστε κυβέρνηση. Άρα δεν ήθελε ούτε το Βορύδι ούτε το Γεωργιάδη στην κυβέρνηση. Λέω δεν ήθελε ούτε το Βορύδι ούτε το Γεωργιάδη στην κυβέρνηση, με λίγα λόγια. Αυτά τώρα συμπεράζουμε τα παπαδάκια. Πρωί-πρωί τη έχει επηρεάσει, ήρθε κολεμμένο. Δεν τα απορρίπτει, επηρέασε. Κοίτα, να πω την ερώτηση που θα κάνω τώρα σένα. Όσο και σωστό να είναι αυτό, ότι οι διαδικασίες που να ακολουθούν το συνέδριο, το Μάρτιο κλπ. Είναι σαφές ότι η Νέα Δημοκρατία χρειάζεται μια αλλαγή ηγεσίας. Εγώ θεωρώ ότι δεν θα είναι και ο Μημαράκης υποψήφιος. Άρα αυτό, αν δεν το κάνετε την ώρα που πρέπει. Και το την ώρα πρέπει. Πρέπει να το Μάρτιο. Τα πολιτικά γεγονότα είναι πυκνά. Πυκνά και θα είναι. Γιατί προβλέπεις εκλογές τον Ιούνιο και δεν θα έχουμε το χρόνο. Γιατί έτσι όπως το είπες, δηλαδή. Να πείτε για εκλογές εδώ πέρα, θα γίνουμε 18 χωριά θα πάλι. Γιατί έτσι όπως το είπες. Εγώ θεωρώ, τελειώνω, ότι η κυβέρνηση αυτή πραγματικά θα αντέξει πολύ χρόνο. Και θα το εξηγήσουμε την επόμενη Πέμπτη. Και πολλοί λένε ότι πρέπει να πάρει και γάλαση ο κόσμος Μάρτιο ή Ιανουάριο. Γυρνάμε με Πασόκ, ποτάμι και ανεξάρτητους.